Αυτό σίγουρα δεν είναι μάνι, έτσι. Σε μια γημάνη. Θα μπορούσε, σίγουρα, αλλά όχι. Τα ονόματα των αυτοκινήτων από πού βγαίνουν, το έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι. Είναι είτε από περιοχές, είτε γυναικεία ονόματα από ανθρώπους. Κάποιες πιο γενικές έννοιες, ίσως κάποιες φορές. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση του Cupra Formentor, το όνομα δεν είναι μόνο παρμένο από την τοποθεσία. Ναι. Είναι και από το τοπίο εμπνευσμένο και από την μορφολογία του μέρους, ναι, του σημείου. Ναι, σημείο. Μα είναι να μην επηρεαστείς. Αν πας εκεί, μαγεύεσαι, γιατί δεν είναι μόνο το σημείο που είναι το βόρειο άκρο, ας πούμε, της Μαγιόρκα. Μαγιόρκα, έτσι. Τι λέμε τώρα. Ήδη έχουμε ταξιδέψει. Έχω εκεί είμαι. Αλλά είναι και η διαδρομή, γιατί έχει ένα φιδογυριστό δρόμο, ονειρεμένο, σε οδηγεί εκεί πέρα. Και τι είναι το εκεί πέρα, δηλαδή το Cap de Formentor, που είναι αυτό το σημείο στη Μαγιόρκα, για τους ντόπιους, είναι το σημείο που συναντιούνται οι άνεμοι. Το ραντεβού των ανέμων. Πες μου τώρα. Αλλά βλέπεις ότι έτσι όπως κινείται, γιατί Formentor είναι αυτό, σε οδηγεί στο άκρο, σε κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Η Cupra, ως μάρκα η οποία εμφανίζεται τώρα, αλλά έχει μια ιστορία, ιδιαίτερο σχήμα, έχει το ισπανικό στοιχείο στα χαρακτηριστικά, τα σχεδιαστικά. Πάρε ας πούμε το σήμα, το έμβλημα, το χρώμα, χαλκός, πάθος, δυναμισμός. Σκέψου το και συμβολικά, δηλαδή εκεί συναντούνται άνεμοι από τέσσερις διαφορετικές διευθύνσεις. Δηλαδή έρχονται από τον Ατλαντικό, από τη Βόρεια Αφρική, από την Ιβηρική Χερσόνησο και από τις Άλπεις. Τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Σκέψου τώρα σε αυτοκίνητο αυτό το πράγμα. Νομίζω το έχω. Έχουμε ένα SUV με στοιχεία hatchback, σε κουπέ αμάξωμα και το ταπεραμέντο το ισπανικό, τη φλόγα την ισπανική. Τη φλόγα. Φλαμέγκο. Τη φλόγα. Πάθος. Αυτό είναι. Την κάψα. Αυτήν. Την περηφάνεια. Αυτήν. Το πνεύμα του Ταύρου. Έβγε. Αγριάδα. Μα Formentor, ναι, είναι αυτός που τροποποιεί, που διαμορφώνει εξάλλου. Που διαπλάθει. Αυτός είναι. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτηκα για το Cupra Formentor. Κομψά σκληροτράχυλο. Αυτό. Γιατί αν δεις τις γραμμές του, δείχνουν και έναν αριστοκρατικό χαρακτήρα, αλλά και πάρα πολύ σπορτίφ, με μια αγριάδα που πραγματικά ταιριάζει. Δηλαδή, αν σου έδιναν τα μάτια και τα άνοιγαν, σου λέγανε ποιο από όλα αυτά ανάμεσα σε άλλα είναι ισπανικό, αυτό θα λέγεις. Ναι, και όχι επειδή έχω μια αγάπη προς την Ισπανία, επειδή ξεκάθαρα έχει αυτόν τον αέρα. Μιλάει, σου λέει, ναι, όλα, ναι, και τα άλλα, ανοίγω. Θα έλεγα να πάμε και στην πίσω όψη του. Ξέρεις, στην αεροδυναμική υπάρχει μια έννοια που λέγεται κέντρο αεροδυναμικών πιέσεων. Στο Cupra Formentor είναι εδώ, δηλαδή είναι εδώ που συναντιούνται οι άνεμοι που λέγαμε και οι άνεμοι της έμπνευσης και του σχεδιασμού. Δηλαδή, σε αυτό το σημείο βλέπεις ότι έχεις να κάνεις με ένα κουπέ, hatchback, κλασικό σχήμα sportive, ενώ ξέρεις ότι στην πραγματικότητα είναι ένα compact crossover, δηλαδή πολύ κοντά στο SUV, άρα εδώ συναντούνται όλες οι τάσεις. Βέβαια υπάρχουν οι λεπτομέρειες οι υπόλοιπες. Καταρχήν, για το χαλκό το είπαμε, είναι, ναι, εξαιρετικά σικάτο. Το ότι κάνει σαν να είναι ανθρακόνημα αυτή τη γυαλάδα δείχνει ότι έχει γίνει δουλειά, ότι έχουν και ασχοληθεί. Κάτι πολύ ξεχωριστό. Αυτό. Ότι οι άνθρωποι δηλαδή το σχεδίασαν με πάθος για ανθρώπους που θα το οδηγούν με πάθος. Δηλαδή μπορεί να κάνει τα πάντα στην πραγματικότητα. Δηλαδή είναι τόσο σήμερα, τόσο σύγχρονο, επειδή προφανώς υπάρχουν και άλλα στην κατηγορία γιατί είναι η πιο εμπορική. Όμως αυτό ξεχωρίζει. Ας πούμε, ένα σχεδιαστικό στοιχείο που είναι πολύ μοντέρνο είναι αυτή η ενιαία φωτεινή λωρίδα. Που έτσι κι αλλιώς τα φωτιστικά σώματα είναι LED μπρος και πίσω. Οπότε αυτό είναι πινελιά. Τρομερή καμπίνα όμως, ε. Κούκλα η Cupra. Πραγματικά όμως είναι πολύ ωραία καμπίνα, δηλαδή, κοίτα εδώ. Είναι, γραφές, είναι. Προσεγμένο πολύ. Ματ γυαλισμένο, σαν αλουμίνιο πρέπει να είναι. Δεν σε έχω ξαναδεί να χαϊδεύεις αυτοκίνητο στο εσωτερικό ποτέ, νομίζω. Δεν εκδηλώνομαι, τα κάνω μόνος μου, αλλά τώρα δεν κρατήθηκα. Τώρα και μπροστά μου. Και με ανοιχτές τις κάμερες. Βέβαια. Πώς θα φτάσει το Cap de Formentor. Εκεί πάμε. Προηγουμένως πρέπει να πούμε τις υπόλοιπες εκδόσεις, διότι φυσικά, εμείς έχουμε μεν την έκδοση με τα 150 άλογα, βενζίνη 1500 κυβικά, 1500. Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας, πάρα πολύ δυναμικό, δηλαδή τα νιώθεις τα 150 άλογα. Ακόμα και από την πλέον προσιτή του έκδοση με τους 150 ύπους, το Cupra Formentor μπορεί να προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις στον οδηγό. Και ακριβώς επειδή το Formentor είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μοντέλο για την Cupra, επειδή από αυτό ξεκίνησε, δηλαδή παραμένει η ουσία της Cupra. Έχει πάρα πολλές εκδόσεις. Από τα 150 άλογα, από εκεί ξεκινάει, μέχρι 390. Βενζίνη ή πετρέλαιο, plug-in hybrid, συγγνώμη, σε έκοψα. Παρακαλώ, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κοβόμαστε. Για να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Ναι.
Συνδυαστικά ή plug-in hybrid. 245 ύπη. Υπάρχουν ενδιάμεσα όλες οι επιλογές. Κυβότιο είτε αυτόματο 7 DSG. Σχέσεων. Το DSG το 7. Σωστά. Ή χειροκίνητο 6 σχέσεων. Πάντως η δική μας ξεκινάει η τιμή. Από τιμούλ. 30.490 ευρώ.